θύμπανα πολέμου ηχούν στην Κορεατική Χερσόνησο. Ο Βορειοκορεατικός στρατός πυροδοτεί εκρηκτικά και καταστρέφει τους δρόμους που χρησιμοποιούνται για τις διασυνοριακές συναλλαγές με την Νότια Κορέα. Η ένταση κλιμακώνεται ακόμα περισσότερο, καθώς 1,5 εκατομμύριο νέοι Βορειοκορεάτες καταντάσσονται ή επανεντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας τους. Η Pyongyang διαμαρτύρεται για τη ρήψη προπαγανδιστικών φυλαδίων από την Νότια Κορέα. Υπάρχει ξεκάθαρη απόδειξη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας βρίσκονται πίσω από τις διεισδύσεις μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο πάνω από την Pyongyang. Λάδι στη φωτιά ρίχνει το Κρεμλίνο. Ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος της Ρωσικής Προεδρίας, απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφων για τη στάση που πρόκειται να κρατήσει η Ρωσία σε περίπτωση ανοιχτής ένοπλης σύγκρουσης ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Κορέα, λέγοντας πως η συνεργασία της Μόσχας και της Pyongyang δεν χρειάζεται διευκρίνηση. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι το Κρεμλίνο θα παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Βόρεια Κορέα. Ρωσία και Βόρεια Κορέα έχουν έρθει πολύ κοντά αφού η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Την ίδια ώρα οι Ουκρανοί κατηγορούν τη Βόρεια Κορέα ότι στέλνει στρατιώτες στη Ρωσία για να πολεμήσουν αντίον της χώρας τους. Η συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας προβλέπει σε βάθος συνεργασία σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου τον τομέα της ασφάλειας. Η διατύπωση στη συμφωνία δεν χρειάζεται διευκρίνηση. Είναι αρκετά σαφής. Άμεση ήταν η αντίδραση της Σεούλ. Η 협력이 즉각적으로 중단되어야 된다는 입장을 강력하게 밝힌 바 있습니다.